του Αχιλέα Καλτσά και της αξιεργάτης αδελφής του Ελένης. Είναι ο καινούριος χώρος, μετακόμισα πρόσφατα από την Οδό Κουμουνδούρου, όπου ήταν 25 περίπου χρόνια, και όπως βλέπετε ένας θαυμάσιος χώρος, πολλά αγαθά και πολύ χώρο για εκδηλώσεις. Εγγενιάζουμε απόψε το χώρο αυτό με μια παρουσία ενός εκλεκτού καλεσμένου, πατρός Χαράλαμπου από την Κρήτη. Ήρθε από τόσο νότια και κατευθύνεται προς Θεσσαλονίκη. Έκανε έναν διάμεσο σταθμό για τους Λαρισαίους. Τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Ο πατέρας Χαράλαμπος, σύντομο βιογραφικό, πολύ λίγα θα σας πω. Γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φίτησε στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και μετέπειτα στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Έχει γράψει 3 βιβλία, έχουν εκδοθεί από τον Αρμό. Ένα είναι αυτό που θα παρουσιάσουμε, κάθε τέλος μια αρχή. Το άλλο είναι «Όλα είναι δρόμος». Και το τρίτο είναι μια συλλογή διηγημάτων υπό τον τίτλο «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά». Λοιπόν, αρχίζουμε για το απόψινό βιβλίο. Κυρίες και κύριοι, διάβασα αυτό το βιβλίο προσελθόν όχι με την ιδιότητα του πιστού χριστιανού, θέλω να πω όχι ως ενεργό μέλος της Εκκλησίας. Είμαι χριστιανός βέβαια και ορθόδοξος. Διάβασα αυτό το βιβλίο έχοντας συνέχεια στο μυαλό μου πως διαβάζω αυτό που επισημαίνει διευκρινιστικά ο υπότιτλος του βιβλίου. Κείμενα αυτογνωσίας για ζωή δίχως φόβο και ενοχή. Εδώ η ποίηση με συντρέχει. Ο καθένας πρέπει να αναμετρηθεί με τις δικές του αμφιβολίες. Παίρνοντας θέση μάχης, κερδίζεται το ζωοποιό δώρο της αυτογνωσίας, λέει ο ποιητής. Αυτό το πανάρχιο γνώθησε αυτόν στην είσοδο του Δελφικού Μαντίου, πόσο κέριο, πόσο κομβικό αναδεικνύεται για μια πορεία ζωής δίχως φόβο και ενοχή, για μια ζωή που θα μπορεί να χαίρεται και να λυπάται, να γελάει και να κλαίει, χωρίς την εύρωση του θρησκευτικού ή του κοσμικού, θα πρόσθετα εγώ, καθώς πρεπισμού και ηθικισμού, για μια ζωή εν τέλει που θα βιώνει την καθημερινότητα, χωρίς να παριστάνει κάτι που δεν είναι. Δηλαδή χωρίς ρόλους που μας επιβάλλει η κοινωνία. Πάλι παίρνω την επικουρία της ποίησης. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις αυτό που έγινες. Μην προσπαθείς να γίνεις άλλος. Είσαι αυτό που ήσουν πάντοτε. Μάθε μονάχα ποιος είσαι. Αυτό μας λέει ο πατέρας Χαράλαμπος. Αγάπησα το βιβλίο που απόψε παρουσιάζουμε για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι βρήκα στις σελίδες του ερωτήματα, απορίες, απόψεις, απαντήσεις που με απασχολούν εδώ και 50 σχεδόν χρόνια. Πολλά από όσα πραγματεύεται θα έχουν απασχολήσει, είμαι βέβαιος, πολλούς και από εσάς. Σε κάποια θέματα είχα τις ίδιες τοποθετήσεις. Σε άλλα είχα τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες απαντήσεις. Σε πολλά άλλα δεν είχα καμία απάντηση. Όσο όμως, αν και από άλλους δρόμους έχω συμπέσει με τον πατέρα Χαράλαμπο, πάντοτε είχα τις αμφιβολίες μου για την ορθότητα των σκέψεών μου, των ερωτημάτων μου και των απαντήσεων που έδινα. Διαβάζοντας το βιβλίο καταχάρηκα, όχι γιατί απέκτησα βεβαιότητες, όχι γιατί ο λόγος ενός ανθρώπου της Εκκλησίας επικυρώνει τις δικές μου ανησυχίες, που το κάνει βέβαια. Χάρηκα ακριβώς γιατί ο πατέρας Χαράλαμπος δεν προβάλλει καμία απολύτως βεβαιότητα, πέραν μίας και μόνης. Της λυτρωτικής δηλαδή, της ιαματικής παρουσίας της αγάπης. Χάρηκα γιατί δεν στοχεύει στη διάκριση του καλού και του κακού δρόμου. Δεν εστιάζει στο σωστό και το λάθος, αλλά διατυπώνει εν απλότητη καρδίας, πως πέρα από το σωστό και το λάθος, το καλό και το κακό στέκει η αγάπη. Επικαλούμε πάλι την ποίηση. Οι άνθρωποι είναι όντα εκφύσεως ευάλωτα. Ας μην τους κρίνουμε
δίχως να προσθέσουμε στην κρίση μας το άλας της αγάπης. Η έννοια που διατρέχει όλο το βιβλίο είναι η αγάπη, γι' αυτό, γιατί κατά τον πατέρα Χαράλαμπο και κάθε χριστιανό υποθέτω, ο Θεός είναι αγάπη. Δεν βοηθά τον άλλον με το να του λες τι θα έπρεπε ή τι πρέπει να κάνει, λέει ο πατέρας Χαράλαμπος, αλλά νιώθοντάς τον και αγαπώντας τον. Η αγαπητική σιωπή, λοιπόν, βοηθάει αποτελεσματικότερα. Γιατί, πάλι εδώ η ποίηση με συντρέχει. Γιατί μεθυσμένη από αγάπη η ψυχή θα μάθει να φουγκράζεται τον άλλο. Γιατί δεν έχει όριο το μεγαλείο της αγάπης. Ο πατέρας Χαράλαμπος σκέφτεται και γράφει ελεύθερα. Μιλάει απλά, προβάλλει την κοινή λογική, αποφεύγει τους περίπλοκους δίθεν στοχασμούς. Όμως σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς απλά. Η αλήθεια φανερώνεται στη λιτότητα του λόγου. Η περίπλοκη σκέψη συχνά στοχεύει στη σύγχυση, ενίοτε και στην σκόπιμη απόκρυψη. «Θέλω να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη η χάρη», λέει ο Σεφέρης. Και ο πατέρας Χαράλαμπος μιλάει απλά. Του δόθηκε αυτή η χάρη. Διασαφηνίζει πολλά πράγματα. Επιλέγω κάποια αποσπάσματα. Πρώτο, ο Άγιος, λέει ο πατήρ Χαράλαμπος, δεν απορρίπτει. Θα πρόσθετα, το ίδιο οφείλει να κάνει και η επίσημη εκκλησία, ο κάθε χριστιανός. Ο Άγιος διακρίνει την πράξη από το πρόσωπο. Την πράξη την επικρίνει, το ανθρώπινο πρόσωπο ποτέ. Συγχωρεί όχι μια πράξη, αλλά τον όλο άνθρωπο. Δεύτερο, έχουμε κουραστεί από τους δίθεν, από αυτούς που αυτοπροβάλλονται έστω και ταπεινό το τρόπο. Το έχουμε δει σε ανθρώπους της Εκκλησίας. Ο Παράδεισος δεν είναι κατάκτηση, λέει ο πατήρ Χαράλαμπος. Είναι δωρεά. Τρίτο, να συμφιλιωθούμε με την αδυναμία και την ατέλειά μας. Τόσο απλό να το λέμε, πόσο δύσκολο να το κάνουμε πράξη. Γιατί συνήθως μας κυνηγάει η τηλεομανία μας. Τέταρτο, υπάρχει ένα bullying που κάνουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Αλήθεια, πόσες φορές αυτομαστιγωνόμαστε. Πέμπτο, συχνά νιώθεις ότι ο πιο πνιγερός άνθρωπος που συνάντησες ποτέ στη ζωή σου ήταν ο εαυτός σου. Έκτο, πολύ σημαντικό, ελευθερία σημαίνει να απεγκλωβιστείς από την επικριτική ματιά των άλλων. Σκέφτομαι, τι τυραννία είναι αλήθεια, το περίφημο τι θα πει ο κόσμος. Έβδομο, η αγάπη δεν είναι απλώς μια ανώτερη ηθική αρετή, μα η ίδια η ζωή, λέει ο πατέρας Χαράλαμπος. Ο ποιητής προσθέτει, η αγάπη αγνοεί το κακό και δεν ακούει τον θάνατο ως απειλή. Μνήμη θανάτου δεν έχει. Συχνά πολλοί άνθρωποι, ιδίως σε περίοδο προσωπικής κρίσης, δυστυχίας, ανυμπόριας, διαρωτώνται. Πού βρίσκεται ο Θεός? Γιατί αυτή η απουσία του, η σιωπή του? Ακούστε πώς ο ποιητής απαντά. Όταν εξουθενωμένος από την ταχύτητα της ζωής καλείς τον Θεό απεγνωσμένα, νομίζοντας πως εγκατέλειψε, μην πανικοβάλλεσαι. Η σιωπή του Θεού δεν είναι εγκατάλειψη. Ίσως σου δίνει μία ακόμα ευκαιρία του μεγίστου κτήματος της τελείας αγάπης καταξιός. Να ο δεύτερος λόγος που αγάπησα το βιβλίο του πατέρα Χαράλαμπου. Η ποίηση που διατρέχει τη σκέψη και την καρδιά του. Συμπερασματικά διαβάζω στο βιβλίο που μας απασχολεί απόψε, καταλήγω σε μια γενική διαπίστωση και κλείνω με αυτό, γιατί ο πρωταγωνιστής είναι ο πατέρας Χαράλαμπος. Ακόμα και αν δεν είσαι χριστιανός, ακόμα και αν δεν πιστεύεις στο Θεό, το να ζεις με τον τρόπο του Θεού σε δικαιώνει ως άνθρωπο. Τότε παίρνει υπόσταση η ανθρώπινη ιδιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούτε. Να σας καλησπερίσω λοιπόν κι εγώ. Είμαι η Φωτεινή Οικονόμου, θεολόγος, εκπαιδευτικός στο 9ο Λύκειο φέτος. Θα πω κατευθείαν σε μια μικρή εισαγωγή κάποιες σκέψεις που έκανα διαβάζοντας τα βιβλία του πατέρα Χαραλάμπου.
Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν περίπου 15 χρονών, είχα αποκτήσει τα καθηγητικά σχολεία, τα πρέπει και τα μη που βάραναν πάνω από τα εφηβικά μας κεφάλια, προσβάλλοντας με το χειρότερο τρόπο την αγάπη του Χριστού και τη χαρά της ζωής. Επειδή από παιδί αγαπούσα τον Χριστό και ένιωθα ότι Θεός θα πει ελευθερία, ζωή, χαρά, θύμωνα πολύ με εκείνους που τον πρόβαλαν σαν χωροφύλακα των στιγμών μας, σαν ελεγκτή, σαν δικαστή που μας περιμένει στη γωνία για να μας τσιγαρίσει σαδιστικά σε μια μελλοντική κόλαση. Θύμωσα πάρα πολύ μαζί τους, μέχρι που ήρθε η ώρα να θυμώσω με τον εαυτό μου. Όχι, δεν θα τους επέτρεπα να με στείλουν έξω. Η εκκλησία δεν είναι χώρος η διακρισία τους, δεν είναι ιδεολογία. Έγινα θεολόγος. Στο δρόμο συνάντησα αρκετούς ιερωμένους και θεολόγους που ζουν στο σήμερα, ανακατεύονται με τον κόσμο, νοιάζονται και δραστηριοποιούνται για τα προβλήματά του. Πριν από 2 χρόνια έγραψα ένα βιβλίο για έναν τέτοιο ιερωμένο, κριτικό, όπως και εσείς πατέρα Χαράλαμπε, είστε κριτικός, για τον πατέρα Γεώργιο Πυρουνάκη, ο οποίος υπήρξε άνθρωπος της θυσίας και της προσφοράς. Με δράση ζηλευτή και με πλούσιο κοινωνικό έργο. Παρά τα αυτά όμως, όταν ήρθε σε σύγκρουση με την επίσημη εκκλησία, δεν δίστασαν να το επιβάλλουν το μικρό αφορισμό, την αποχή δηλαδή από τη Θεία Ευχαριστία για 2 έτη. Ο Παπαγιώργης δεν ήθελε να είναι παπάς του Πετραχιλίου, όπως έλεγε ο ίδιος, περιορισμένος δηλαδή μόνο στα ιερατικά καθήκοντα. Ήταν ο παπάς που ανακατεύονταν με τον κόσμο για να βοηθήσει από μικρά παιδιά μέχρι τους εργάτες στο λιμάνι, τους καλλιτέχνες, τους νέους. Νιώθω ότι ο πατέρας Χαράλαμπος δεν είναι επίσης ένας παπάς του Πετραχιλίου μόνο. Διαβάζοντας τα βιβλία του, διέκρινε έναν άνθρωπο που γράφει για να απαντήσει σε όσα ο ίδιος προβληματίστηκε. Λένε ότι οι άνθρωποι της προσφοράς είναι εκείνοι που έπαθαν στη ζωή τους, γι' αυτό απλώνουν το χέρι στον άλλον, γι' αυτό βοηθούν, για να μοιραστούν το δικό τους πόνο, για να πούν τη δική τους αλήθεια. Ο πατέρας Χαράλαμπος δεν ηθικολογεί πουθενά στα βιβλία του. Προβάλλει με μια γλώσσα απλή και για τούτο όμορφη, ένα ήθος, μια στάση ζωής, μοιράζεται την εμπειρία του ότι η ζωή είναι φως, ακόμα και όταν νιώθουμε ότι είμαστε στα πιο πυκνά σκοτάδια. Για εκείνον όλα είναι δρόμος, όπως είναι και ο τίτλος του πρώτου του βιβλίου. Δεν υπάρχει καλό και κακό μονοπάτι, αλλά μόνο ευκαιρίες, καλός καιρός δηλαδή, για να ζήσεις. Για τον πατέρα Χαράλαμπο η αποτυχία δεν είναι το φινάλε, δεν είναι η ήττα και τα φόπλακα, αλλά ευκαιρία να δεις τα πράγματα αλλιώς, να περπατήσεις αλλιώς, να ξανασηκωθείς αν πέσεις και να συνεχίσεις. Έχω τη γνώμη ότι ο πατέρας Χαράλαμπος αγαπά πάρα πολύ τη ζωή και το Θεό. Την πρώτη την εκτιμά χωρίς να την εκβιάζει, γι' αυτό αφήνεται στη ροή της ήρεμα, αποδεχόμενος τα όποια σκαμπανεβάσματά της. Το Θεό τον αγαπά γιατί έμαθε να τον βλέπει, να τον αναγνωρίζει μέσα στην καθημερινότητά του, τον βλέπει μέσα από το πρόσωπο των άλλων. Στο δεύτερο βιβλίο του, ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά, οι ήρωές του είναι άνθρωποι καθημερινοί, είναι η Εκκλησία. Η τραγουδιάρα, ηρωίδα, μία από τις πολλές, τολμά να ελευθερωθεί και σχάνει τη ζωή της. Η μικροπαντρεμένη, δέσμια με τη θέλησή της σε ένα γάμο νεκρό, λυτρώνεται με το φιλί της Ανάστασης. Ο Νίκος με τον Βασίλη συναντούν την καλοσύνη και την αγάπη μέσα σε ένα πορνείο. Όλοι οι ήρωες του συγγραφέα μας σπουδάζουν τη ζωή. Όλοι εκτός από τον Ντίνο. Ο Ντίνος έδειξε ένα Θεό δεσμοφύλακα, είδε τη ζωή ως κελί και αυτοφυλακίστηκε. Γράφει ο πατέρας Χαράλαμπος. Το να ζεις, φίλε, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι η μεγαλύτερη τέχνη πάνω στη γη. Είναι περιπέτεια χωρίς εγγυήσεις και επιβεβαιότητες. Είναι σκηνοθεσία. Και δεν μαθαίνετε. Ούτε με βιβλία, ούτε με κηρύγματα, ούτε με τσιτάτα. Μονάχα ζώντας μαθαίνεις να ζεις. Θα ανεβείς και θα κατεβείς πολλές φορές στην κόλαση για να φτάσεις στον παράδεισο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το τρίτο βιβλίο του συγγραφέα μας έχει τίτλο «Κάθε τέλος, μια αρχή». Τέλος δεν σημαίνει φινάλε. Σημαίνει σκοπός. Πράγματι, οι ζωές μας είναι μια διαρκής μετάβαση από ένα στάδιο σε ένα άλλο. Αν δεν είσαι προετοιμασμένος, αισθάνεσαι ότι σου τραβούν το χαλί κάτω από τα πόδια σου. Τέλος όμως δεν είναι το τέρμα, αλλά η ολοκλήρωση είπαμε του σκοπού. Άρα, η αλλαγή που έρχεται δεν είναι οδύνη, αλλά πρόσκληση για αυτό που θα έρθει,
για αυτό που θα ζήσεις. Μέχρι και πάλι και αυτό να επιτευχθεί, αυτός ο νέος σκοπός, και να ξεκινήσει και πάλι με καινούργια αρχή. Ο πατέρας Χαράλαμπος μας συμβουλεύει να απολαύσουμε αυτό το ταξίδι, να χαιρόμαστε ακόμα και στα δύσκολα, να αφήνουμε τον εαυτό μας να νιώθει και δυσάρεστα συναισθήματα, γιατί και αυτά είναι δικά μας, είναι οι στιγμές μας. Το πένθος, η θλίψη, η κυκλοθυμία είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα και φεύγουν όταν τα αποδέχεσαι, όταν δεν τα φοβάσαι. Απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς τελειομανία. Μην περιμένεις, λέει ο πατέρας Χαράλαμπος, να βρεις το τέλειο σπίτι για να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα. Κοίτα από το παράθυρο και δες το. Πάψε να είσαι τελειομανής. Πάψε να αυτομαστιγώνεσαι για τα λάθη σου. Να κάνεις bullying στον ίδιο σου τον εαυτό. Βρες το παιδί που υπάρχει μέσα σου, φρόντισε το, αγάπησέ το. Τα βιβλία του συγγραφέα μας αντενδείκνυνται απόλυτα σε χριστιανούς της ηθικολογίας, του πουριτανισμού και του ευσεβισμού. Είναι ακατάλληλα για όσους θεωρούν τη ζωή βάσανο και παρηγορούνται με την ελπίδα μιας μελλοντικής ανταμοιβής σε έναν μακρινό παράδεισο. Τα βιβλία αυτά απευθύνονται σε ανθρώπους που βλέπουν κάθε μέρα το Θεό, σε ένα παιδί που γελάει, σε ένα ηλιοβασίλεμα, σε έναν αναγκεμένο, σε ένα δάκρυ συγκίνησης, σε μια αγκαλιά. Πατέρα Χαράλαμπε, σας ευχαριστούμε πολύ για το μοίρασμα. Σειράσεις. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσία. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Λάρισα και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση βλέποντας την φιλοξενία σας, την αγάπη σας, την παρουσία σας εδώ σήμερα. Αυτό με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μπορούμε να βρισκόμαστε, να κοιταζόμαστε, να μοιραζόμαστε εμπειρίες και βιώματα. Πρωτού ξεκινήσω, θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω από την καρδιά μου και το βιβλιοπωλείο που μας φιλοξενεί απόψε, κυρίου Καλτσά, καθώς και τους δύο προλαλήσατε, σε οποίοι με πάρα πολύ όμορφο τρόπο παρουσίασαν το βιβλίο που σήμερα θα παρουσιάσουμε, το «Κάθε τέλος μια αρχή», αλλά και τα προηγούμενα βιβλία μου που αναφέρθηκαν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα τους γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για δύο πολύ αξιόλογους ανθρώπους, στους οποίους η παρουσία τους και η αναφορά τους και όλη η εισήγησή τους για τα βιβλία με συγκινεί πάρα πολύ. Για το βιβλίο λοιπόν για το οποίο ήρθαμε σήμερα να μιλήσουμε, το «Κάθε τέλος μια αρχή», είναι ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί να περιγράψει θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους και θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο είναι θέματα τα οποία είναι διαχρονικά. Το ότι είναι διαχρονικά θέματα και μπορεί να έχουν εξεταστεί και επανεξεταστεί πολλές φορές ή κάποιος να τα έχει πει πριν από μένα, δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι άλλος ο χρόνος ο ιστορικός και άλλος ο χρόνος της καρδιάς. Δηλαδή, μπορεί ένα θέμα σε ιστορικό χρόνο να έχει υποθεί, αλλά σε χρόνο ψυχικό, σε χρόνο εσωτερικό, σε χρόνο υπαρξιακό, δεν σημαίνει ότι έχει απαντηθεί. Μπορεί να έχουν γράψει αρκετοί πάνω στο θέμα της αγάπης, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει απαντηθεί ή ότι έχει απαντηθεί για όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι κάτι το οποίο τελειώνει ιστορικά δεν σημαίνει ότι τελειώνει και ψυχικά. Παράδειγμα, έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ερωτευμένοι και κάποια στιγμή έρχεται ο χωρισμός. Αυτό είναι ένα ιστορικό, ήρθε ο χωρισμός την τάδε μέρα, την τάδε ώρα συνέβη αυτό. Αυτό είναι ιστορικός χρόνος. Αλλά υπάρχει ένας ψυχικός χρόνος που μπορεί ιστορικά να τελείωσε μια σχέση, αλλά εσωτερικά, καρδιακά, εγώ ακόμη να μην έχω λήξει τη σχέση μου μαζί της. Μπορεί να την κουβαλάω ακόμη μέσα μου. Την πληγή, τη δοκιμασία, την απώλεια, το πένθος. Αυτός είναι ο εσωτερικός χρόνος. Γι' αυτό αυτό που λέω είναι ότι τα θέματα του βιβλίου το οποίο σήμερα παρουσιάζουμε μπορεί να είναι θέματα όπως είναι η ενοχή, όπως είναι ο φόβος, όπως είναι η αγιότητα, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η μετάνοια. Είναι θέματα η υποκρισία, η φιλαρέσκεια, η φιλοδοξία. Είναι θέματα τα οποία ενδεχομένως έχουμε ακούσει ή έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Αυτό όμως θέλω να πω είναι ότι δεν σημαίνει τίποτε απολύτως. Και αυτό και ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Σε μια δυσκολία που έχουμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας είναι ότι συζητάμε για θέματα τα οποία, ας πούμε, πιστεύουμε ότι οι λέξεις και οι έννοιες
έχουν την ίδια σημασία για όλους τους ανθρώπους. Αλλά ξεχνάμε ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα. Ότι μεταξύ της λέξης που λέμε ή της έννοιας την οποία εκφράζουμε, σε κάθε άνθρωπο μπαίνουν δύο παράγοντες που διαφοροποιούν τη συζήτηση. Ποιος είναι ο ένας? Ο ένας είναι η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου. Και το άλλο ποιο είναι? Είναι ότι μεταξύ της λέξης, της έννοιας και του προσώπου στο οποίο απευθύνομαι, στη διάρκεια αυτή μπαίνει μέσα η εμπειρία. Δηλαδή, μπορεί όλοι να μιλήσουμε και να πούμε τη λέξη πατέρας, αλλά δεν σημαίνει τα ίδια πράγματα για όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να πούμε τη λέξη μητέρα, αλλά δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Γιατί? Διότι έχει μεσολαβήσει μία εμπειρία η οποία είναι καταλυτική. Εάν για μένα ο πατέρας μου, το βίωμα που έχω του πατέρα μου, το βίωμα που έχω της μητέρας μου, είναι ένα βίωμα θετικό, είναι ένα βίωμα στοργής, ταλπορής, ένα βίωμα το οποίο με αγκαλιάζει, το οποίο με αποδέχεται, το οποίο αισθάνομαι οικείος και άνετος στον χώρο της μητρικής αγκαλιάς ή της πατρικής ταλπορής και στοργής, τότε η λέξη αυτή έχει κάτι θετικό. Εάν όμως έχει μεσολαβήσει μία εμπειρία δική μου προσωπική, όπου ο πατέρας δεν σημαίνει αυτά τα πράγματα, τότε μπορούμε να μιλάμε δύο άνθρωποι μεταξύ μας και ο ένας να εννοεί άλλα και ο άλλος άλλα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πολλές φορές μιλάμε για το Θεό, αναφερόμαστε στο Θεό και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος απορρίπτει το Θεό. Το ερώτημα είναι να σκεφτούμε μέσα μας και εμείς σαν επίσημη εκκλησία και σαν ποιμένες που είμαστε, αλλά και όλοι οι άλλοι οι οποίοι είμαστε κοντά στον χώρο της εκκλησίας, ποιον Θεό απορρίπτουν οι άνθρωποι? Τι, όταν ακούνε τη λέξη Θεός, έχουμε πρόβλημα. Όταν ακούμε τη λέξη Θεός, τι είναι αυτό το οποίο έρχεται στο μυαλό μας? Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο, όπως και τη λέξη Εκκλησία. Μου έκανε εντύπωση ότι όταν στην παρουσίαση που κάναμε του βιβλίου στην Αθήνα, κάναμε μια παρουσίαση και μίλησε ο δημοσιογράφος ο Θανάσης ο Λάλας, του είπα ότι εσύ τώρα δεν είσαι πολύ σχέση με την Εκκλησία, δεν ξέρω αν σε φέρω σε δύσκολη θέση να μιλήσεις για αυτό το βιβλίο το οποίο έχει αναφορές και θεολογικές και εκκλησιαστικές και γενικά αναφέρεται και στον, με την ευρύτερη έννοια στον πνευματικό αγώνα. Και μου είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μου είπε, ξέρεις κάποιον άνθρωπο τον οποίο να μην τον ενδιαφέρει ο Θεός? Σημασία δεν έχει αν μιλήσουμε για τον Θεό, αλλά ποιος μου μιλάει για τον Θεό. Και μεγάλη σημασία το ποιος είναι αυτός που μιλάει για τον Θεό. Οι άνθρωποι λοιπόν πολλές φορές απορρίπτουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή την εικόνα που έχουν περί του Θεού και την οποία την έχουν διαμορφώσει. Από ένα σπίτι, από μια γιαγιά, από ένα παππού, από μια μητέρα, από ένα σχολείο με την πολλές φορές ελιπέστατη ας πούμε θεολογική κατάρτιση. Από έναν ιερέα ο οποίος ίσως δεν τα είπε και καλώς τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό τις περισσότερες φορές απορρίπτουν. Το λέω αυτό για να πω ότι δεν έχει σημασία, και εκεί επανέρχομαι αρχικά σε αυτό που είπα, δεν έχει σημασία αν μιλάμε για θέματα τα οποία έχουν ξαναϋποθεί, αλλά έχει σημασία ποιος μας τα λέει, τι φέρνει καινούριο και κάθε φορά εμείς πώς τοποθετούμαστε, διότι μεσολαβεί και ο ίδιος ο δικός μας ψυχικός χρόνος. Διαβάζουμε ένα βιβλίο σήμερα και δεν μας αφήνει και την καλύτερη εντύπωση και τα ίδια πράγματα μπορεί να τα διαβάσουμε μετά από χρόνια και να γίνει κάτι άλλο μέσα μας. Τι έχει μεσολαβήσει? Δεν άλλαξε το βιβλίο. Εμείς αλλάξαμε. Η υποδοχή που κάνουμε εμείς άλλαξε. Πολλές φορές ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι στην εκκλησία βρίσκουν αυτόν που λέμε τον χώρο της μετάνοιας, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι σου λένε ότι, ξέρεις κάτι, αισθάνομαι ότι τόσα χρόνια ήμουν σαν να ήμουν τυφλός, σαν να μην έβλεπα πράγματα τα οποία ήταν τριγύρω μου, τα ίδια πράγματα, τα ίδια πρόσωπα. Αυτό που αλλάζει και στην πνευματική ζωή δεν είναι κάτι εξωτερικό, είναι κάτι εσωτερικό. Είναι η εσωτερική ματιά απέναντι στα πράγματα που αλλάζει. Τα γεγονότα εξωτερικά συμπλήν είναι τα ίδια. Η εσωτερική ματιά είναι που αλλάζει όταν γίνεται αυτό που λέμε μετάνοια στον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος εσωτερικά αρχίζει και αλλάζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, διότι τις περισσότερες φορές ζητάμε για να είμαστε χαρούμενοι εξωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή λέμε, μα πώς μπορεί να είμαι χαρούμενος όταν συμβαίνει αυτό? Μα πώς μπορεί να είμαι χαρούμενος όταν συμβαίνει το άλλο? Μα πώς μπορεί να γελάω ή να χαμογελάω αφού έτσι είναι η ζωή μου? Και βάζουμε διαρκώς ένα αλλά.
Ναι, θέλω να είμαι χαρούμενος, αλλά μου συμβαίνει αυτό. Θέλω να είμαι καλά, αλλά μου συμβαίνει αυτό. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ στη ζωή μας. Και αυτή είναι μια τεράστια παγίδα. Δεν υπάρχει ζωή η οποία να μην έχει πειρασμούς, δοκιμασίες και δυσκολίες. Να μην υπάρχουν σκοντάματα, να μην υπάρχουν εμπόδια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτή η ζωή είναι φαντασιακή. Είναι μια φαντασιακή δόμηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της καθημερινότητας της ζωής. Και δυστυχώς το κάνουμε, πέφτουμε όλοι στην παγίδα. Δηλαδή, αναβάλλουμε διαρκώς τη ζωή για ένα μέλλον το οποίο δεν έρχεται. Και το οποίο είναι τελείως φαντασιακό στο μυαλό μας. Γι' αυτό και λέμε διαρκώς, ας πούμε, ότι εάν δεν είχα παντρευτεί, θα ήμουν καλύτερα. Αυτοί που δεν παντρεύτηκαν λένε, αν είχα παντρευτεί, θα ήμουν καλύτερα. Αυτοί που μένουν στη Λάρισα λένε, πολύ ωραία είμαι στην Αθήνα. Αυτοί που μένουν στην Αθήνα λένε, πολύ ωραία είμαι στην επαρχία. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, διαρκώς βρίσκουμε προφάσεις, βρίσκουμε αιτιάσεις για να μην ζήσουμε στο παρόν. Και τι κάνουμε, κάνουμε αυτό που λέει ο μακαριστός ο Χρόνης ο Μίσιος. Τι έλεγε, ότι διαρκώς δολοφονούμε τις στιγμές μας και έχουμε κάνει την καρδιά μας ένα απέραντο νεκροταφείο στιγμών. Έτσι. Λοιπόν, επίσης έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε όταν προσεγγίζουμε, ας πούμε, ένα βιβλίο και να σεβαστούμε αυτό που στην Εκκλησία λέμε τη μοναδικότητα του κάθε προσώπου, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικά ιδιαίτερος. Ο Θεός, κατά τον Άγιο Σοφρόνιο Σαχάροφ, τον Γέροντα Σοφρόνιο Σαχάροφ, δεν επαναλαμβάνεται. Δεν του αρέσει η επανάληψη. Στο Άγιο Πνεύμα, λέει ο Γέροντας, δεν του αρέσει η επανάληψη. Του αρέσει η ποικιλότητα, η ποικιλομορφία, η μοναδικότητα. Και η ομορφιά στη ζωή έρχεται από τις αντιθέσεις. Έρχεται μέσα από την ένωση των διαφορετικών πραγμάτων. Η αρμονία επιτυχάνεται και στο σύμπαν από τα αντίθετα, όχι από τα όμοια πράγματα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είμαστε μοναδικοί ενώπιον του Θεού, μοναδικοί ενώπιον της ιστορίας και μοναδικοί ενώπιον του εαυτού μας. Άρα λοιπόν, αφού είμαστε και μοναδικοί, τι κάνουμε? Ερχόμαστε αντιμέτωποι με την προσωπική, την ατομική μας ευθύνη. Την ευθύνη να ζήσουμε τη μοναδικότητά μας. Την ευθύνη να ζήσουμε αυτό που είμαστε. Αυτό που ο Θεός θέλησε να είμαστε. Τα χαρίσματά μας και τα ελαττώματά μας. Και αυτά είναι ευλογία. Και αυτά χρειάζονται. Ποτέ δεν μπορεί κανείς να πάει στην επιτυχία αν δεν περάσει από την αποτυχία. Η αποτυχία είναι ο δρόμος επιτυχίας. Γι' αυτό θα πρέπει να χαιρόμαστε. Έλεγε ένας πατέρας, έτσι πολύ σοφός άνθρωπος κάτω στα μέρη μου, ότι ήρθε, λέει, ο γιος μου και μου είπε ότι πατέρα απέτυχα. Του λέει, μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι που απέτυχες, διότι έτσι θα μάθεις. Εμείς εκπαιδευόμαστε διαρκώς για μια επιτυχία, η οποία τι γίνεται στο τέλος? Ένα άγχος τελειομανίας, μια νεύρωση ασθένειας. Προηγούμενες δεκαετίες, ποιο χαρακτηριστικό είχαν? Οι άνθρωποι προσπάθησαν να απονοχοποιηθούν από την ενοχή της ειδονής. Δηλαδή υπήρχε ένα πρέπει, ένα μη, μια ενοχή γύρω από όλες τις ειδονές. Το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη απόλαυση, το δικαίωμα στη χαρά κ.ο.κ. Ως ένα σημείο οι άνθρωποι το κατάφεραν. Σήμερα όμως αυτό το τραγικό που έχει γίνει πιο, ότι φύγαμε από το άγχος και την ενοχή της ειδονής και πού μπήκαμε? Μπήκαμε στο άγχος της απόδοσης. Έχουμε το άγχος της απόδοσης. Να είμαστε καλοί, να είμαστε τέλειοι, να είμαστε πάντα χαρούμενοι, να είμαστε πάντα καλά, να πηγαίνουν. Αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί το βιβλίο αναφέρεται σε όλα αυτά τα πράγματα. Θα τα βρείτε μέσα εκεί. Επίσης, στο βιβλίο το οποίο σήμερα παρουσιάζουμε, θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές μιλάω και για το θέμα της αγιότητας. Έχω 3 κεφάλαια, σχεδόν 4, στο οποίο αναφέρομαι στην αγιότητα. Αυτό είναι πάλι μία παραχαραγμένη και μία παραμορφωμένη υπόθεση, διότι σήμερα, εάν ρωτήσεις τον μέσο πιστό άνθρωπο και τον μέσο Έλληνα και τον ρωτήσεις τι είναι η αγιότητα, θα στο μυαλό του αυτό που του έρχεται είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το υπερπέρα, ο οποίος είναι ένας εξωγήινος, ο οποίος είναι ένας υπερήρωας, είναι ένας άνθρωπος τέλειος, είναι ένας άνθρωπος άψογος, ατσαλάκωτος. Αυτό έρχεται στον καθένα με υπερφυσικές δυνάμεις. Λοιπόν, αυτό που θα δούμε μέσα στα κείμενα αυτού του βιβλίου είναι ότι μιλάω για μία αγιότητα, μία ανακηρυγμένη. Τι σημαίνει αυτό?
μία αγιότητα της καθημερινότητας. Την αγιότητα η οποία δεν πιστεύει στα προσωπικά της κατορθώματα. Για την οποία ο Θεός δεν είναι κατόρθωμα. Μία αγιότητα η οποία δεν πιστεύει ότι σώζεται γιατί τα κατάφερε, γιατί είναι καταφερτζής ο πιστός. Γιατί κατάφερε να νικήσει τον Θεό, τον έβαλε στο τσεπάκι του, τον κατέχει, τον ορίζει. Αυτό πιστεύουμε πολλές φορές εμείς, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Ότι κατέχουμε, είναι δικός μας ο Θεός, τον ορίζουμε τον Θεό. Γι' αυτό και μπορούμε εύκολα να λέμε «Εσύ θα πας στην κόλαση, πας στον παράδεισο, εσύ είσαι καλός, είσαι κακός». Είναι πολύ εύκολο όταν νομίζεις ότι μπορείς να κατέχεις τη γνώμη και τη γνώση και την κρίση του Θεού. Αλλά όμως η αγιότητα της Εκκλησίας, δηλαδή των Αγίων, δεν είναι αυτή. Έτσι, οι Άγιοι ουδέποτε πίστεψαν στις προσωπικές τους αρετές. Οι αρετές τι ήτανε, καρπός του Αγίου Πνεύματος, που οι άνθρωποι ήδη δεν τον γνώριζαν. Λέει ο Σταύρος Μπουλάκης κάτι εξαιρετικό στο βιβλίο, αδελφοί μου, λέει ότι ο αθώος είναι αθώος γιατί. Γιατί δεν ξέρει ότι είναι αθώος. Η αθωότητα υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει γνώση της αθωότητας. Αν ξέρεις ότι είσαι αθώος, πάβεις να είσαι αθώος, είσαι πονηρός. Ακούμε πολλούς άνθρωποι και λένε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι αθώα καρδιά είμαι εγώ. Αυτή δεν μπορεί να είναι αθωότητα. Ή ξέρεις πόσο καλός άνθρωπος είμαι εγώ, πόσο αγνός είμαι. Εμένα τη δική μου καρδιά την έχει κανείς. Αυτό δεν μπορεί να έχει αθωότητα μέσα. Έτσι. Ο αθώος είναι αθώος το ποσοστό που δεν το γνωρίζει. Και αυτό που λέω και μέσα στο βιβλίο είναι ότι ο Άγιος είναι Άγιος το ποσοστό που δεν έχει επίγνωση της αγιότητάς του. Το γνωρίζουν, το γεύονται οι άλλοι, το προσλαμβάνουν οι άλλοι, πλησιάζοντάς τον, έτσι, ερχόντουν σε επαφή μαζί του, αλλά αυτός ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα. Δεν τον γνωρίζει αυτό το πράγμα, δεν έχει γνώση. Επίσης πιστεύουμε ότι αυτή η αγιότητα υπάρχει μόνο σε ένα ιστορικό παρελθόν, δηλαδή ότι υπήρξαν κάποτε, τότε, όχι σήμερα. Και σήμερα τι πιστεύουμε, ότι οι Άγιοι είναι μόνο αυτοί οι οποίοι είναι ενδεδειμένοι τον μέλλον αχιτώνα, δηλαδή ότι είναι μόνο αγιορείτες, παπάδες, μοναχές και το καθεξής. Οι λαϊκοί, το λαϊκό σώμα, όλος αυτός ο λαός. Πού είναι αυτός ο λαός? Της καθημερινής βιοπάλης, του αγώνα, της προσπάθειας, που ματώνει, που είναι πάνω στο σταυρό και όμως ξέρει να δοξολογεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και επίσης αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω πάρα πολλές φορές μέσα στο βιβλίο, είναι ότι η αγιότητα της Εκκλησίας μας από πού πηγάζει? Πηγάζει από μια βαθιά πεποίθηση μέσα μας ότι κάποιος, δηλαδή ο Θεός, μ' αγαπάει πάρα πολύ παρόλο που έχω τα χάλια μου. Δηλαδή ότι δεν σώζομαι επειδή είμαι υπέροχος, αλλά σώζομαι γιατί κάποιος με αγάπησε. Οπότε τι με σώζει? Με σώζει μια σχέση. Με σώζει μια αγάπη. Αυτό πρέπει να καλλιεργήσω, τη σχέση. Τα υπόλοιπα, εάν θα έρθουν, είναι η καρπή μιας σχέσης. Αλλά το ζητούμενο είναι η σχέση. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς δεν ζητάμε τη σχέση, δηλαδή στην Εκκλησία μέσα, δεν ζητάμε τον Χριστό, ζητάμε αυτά που δίνει ο Χριστός. Δεν ζητάμε τον ίδιο τον Χριστό, ζητάμε τι μπορεί να μας δώσει. Δηλαδή, να μην αρρωσταίνουμε, να μην παθαίνουμε ατυχήματα, να περνάνε τα παιδιά μας σε εξετάσεις, να μας παίρνουν στο δημόσιο, τώρα δεν παίρνουν και κανένα, ευτυχώς γλιτώσαμε. Λοιπόν, οτιδήποτε, δηλαδή αν δούμε, αν ανοίξουμε το κινητό μου τώρα και δούμε μηνύματα που μου στέλνουν, όλα τα μηνύματα είναι αυτό. Κάνε μια προσευχή, το παιδί μου δίνει εξετάσεις, κάνε μια προσευχή να μην αρρωστήσω, κάνε μια προσευχή γιατί έχω γρήπη, κάνε μια προσευχή να κερδίσω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα της επιτυχίας και της απόρριψης ή το να κρυφτώ από τον πόνο. Από τον πόνο, από την οδύνη, από το σταυρό. Δεν τον θέλουμε τον πόνο, δεν θέλουμε την ευθύνη, δεν θέλουμε να πούμε σε μια διαδικασία. Έτσι. Τι ζητάμε λοιπόν? Ζητάμε τη βασιλεία του Θεού, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αν μέσα δεν είναι και ο Χριστός. Ας λείπει αυτός, δεν πειράζει. Αρκεί να μας δώσει τη βασιλεία του. Δεν μας απασχολεί και πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι το ζητούμενο στις περισσότερες που πάμε στην Εκκλησία ή ξεκινάμε, δεν είναι το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού. Δεν τους απασχολεί. Τους απασχολεί τι? Η τακτοποίηση. Γι' αυτό και η Εκκλησία επί χρόνια ολόκληρα τι έκανε? Ενίσχυε
τον αστικό μας μύθο. Ποιος είναι ο αστικός μύθος? Ο καλός ο άνθρωπος που πάει και στην εκκλησία. Αυτός είναι καλός άνθρωπος, πάει και στην εκκλησία. Ήταν αυτό ταυτόσημα, ας πούμε. Ενίσχυε λοιπόν τον αστικό μου μύθο. Δεύτερον, μία τακτοποίηση. Αλλά ο λόγος του Χριστού δεν είναι για να ηρεμήσεις. Είναι για να αναστατωθείς. Δηλαδή, ο χριστιανός δεν είναι αυτός που πάει για να τακτοποιήσει την ψυχούλα του και να ηρεμήσει εκεί. Αλλά εκείνος ο οποίος θα μπει σε ένα υπαρξιακό ταξίδι, σε μία μάχη εσωτερική, σε μία πάλη εσωτερική, σε μία διαδικασία η οποία δεν μπορεί να τον αφήσει να ηρεμήσει, διότι παλεύει με τον εαυτό του, παλεύει με τα βάθη του, τα σκοτάδια του, παλεύει με την αντιφατικότητά του, με τις αντιφάσεις της προσωπικότητάς του, παλεύει με τα πάθη και όλα αυτά σε μία συνάντηση με τον ίδιο τον Θεό. Και αυτή η συνάντηση είναι δύσκολο πράγμα. Διότι ο Θεός διαρκώς κρύβεται και αποκρύβεται και γίνεται ένα άγιο, όπως λέει ο Γιώργος Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, γίνεται ένα άγιο κρυφτό. Εμφανίζεται ο Θεός, κρύβεται. Είναι παρόν, απουσιάζει, δοκιμάζει, σε παρηγορεί και ούτω καθεξής. Έτσι. Δηλαδή, η πνευματική ζωή είναι μία πάλη, είναι ένα υπαρξιακό ταξίδι. Αυτή είναι η γοητεία, αυτή είναι η ομορφιά της πνευματικής ζωής. Δεν απλώς νίστεψα, πήγα στην εκκλησία, εξομολογήθηκα, άρα λοιπόν είμαι τακτοποιημένος. Γι' αυτό και επειδή ακριβώς το βλέπουμε έτσι, τι λέμε πολλές φορές, ότι κοινωνήσαμε άντε και του χρόνου. Μία ευχή, άντε και του χρόνου. Η βοήθειά σας, με την έννοια πάντα είπαμε, την εδωκοσμική. Και τέλος, για να κλείσω, αυτό που θα δείτε επίσης πάρα πολύ έτσι έντονα μέσα στο βιβλίο θα είναι πάρα πολλές αναφορές στην έννοια της μετάνοιας, της ενοχής και του φόβου. 2-3 λόγια πάνω σε αυτό. Λοιπόν, η μετάνοια πώς την καταλαβαίνουμε συνήθως εμείς στον χώρο της Εκκλησίας και πώς έχει περάσει εξωτερικά? Ότι η μετάνοια είναι απλώς μια προσπάθεια να γίνω καλύτερος άνθρωπος, δηλαδή να γίνω καλό παιδί, σε ένα επίπεδο ηθικό. Αλλά η μετάνοια όμως των Αγίων της Εκκλησίας είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Τι είναι η μετάνοια? Η μετάνοια είναι να μπορέσω να καταλάβω και να αναγνωρίσω τι? Τα υπαρξιακά μου όρια. Δηλαδή η αμαρτία δεν είναι κάτι από το οποίο μπορεί κανείς να ξεφύγει. Γι' αυτό και στην Αγία Γραφή λέει και των Αγίων άψετε μόμους. Ακόμη και οι Άγιοι έχουν αμαρτίες, έχουν στίγματα πάνω. Ή λέει αλλού σε άλλο σημείο η Παλαιά Διαθήκη ότι και μία μέρα να ζήσει ο άνθρωπος ήδη λογάται ως αμαρτωλός. Τι σημαίνει αυτό? Όχι αμαρτωλός με την ηθική, την ενοχική. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, κακός δηλαδή. Έχεις κάνει κακά πράγματα. Αλλά με την έννοια ότι η ίδια η ύπαρξή σου δεν είναι ακέραιη. Δεν είναι ολοκληρωμένη. Δεν είναι, έχει ολότητα. Έχει μερικότητα. Ποια είναι η διαφορά? Λέει ο Στέλιος Ράμφος του Θεού με του ανθρώπου ότι ο Θεός είναι ολότητα ενώ ο άνθρωπος είναι μερικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Πάντα κάτι του λείπει. Σε όλες τις πράξεις του υπάρχει τι? Μία πτώση. Μία αδυναμία. Και τι γίνεται? Μέσα στην ψυχή μας υπάρχει μια αντιφατικότητα. Ποια είναι η αντιφατικότητα? Την ώρα που κάνεις την πιο ιερή πράξη, στο βάθος υπάρχει μια βέβλη οπτική και μορφή της υπάρξεώς σου. Την ώρα που κάνεις φιλανθρωπία και βοηθάς έναν άνθρωπο, υπάρχει μέσα και ο ναρκισισμός, ότι βοηθάω, άρα λοιπόν είμαι καλός. Το πιο βέβυλο πράγμα μπορεί να υπάρχει μέσα στο ιερό. Και το πιο ιερό μπορεί να υπάρχει μέσα στο βέβυλο. Εάν αυτό το πράγμα δεν το αντιληφθούμε και αν δεν έρθουμε σε ισορροπία, ειρήνη και αποδοχή μαζί του, τι κάνουμε? Τρελαινόμαστε, σκοτωνόμαστε στις ενοχές. Αν δεν καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ναι, αυτός είναι. Έχω μία γυναίκα που ερχόταν στην Νορία εκεί και μου έλεγε: Πάτερ, λέει, πάω να κάνω λίγη προσευχή και την ώρα που ξεκινάω, ακούω τη μουσική του Σουλεϊμάν και θέλω να πάω μέσα να δω το σεριάλ. Δεν μπορώ, λέει, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορώ. Και μου παίρνει το μυαλό. Οι άλλοι μου λέγουν τον Μπρούσκο. Έτσι. Αλλά αυτό το πολύ απλό και το πολύ καθημερινό και έτσι αθώο, ας πούμε, δείχνει αυτό που λέμε, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι αντιφατικός. Ότι μπορεί την ίδια στιγμή που κάνει μια ιερή πράξη, την ίδια ακριβώς στιγμή μέσα του να υπάρχει και μια άλλη οπτική. Αυτό θέλει αποδοχή σε πρώτη φάση.
να το αγκαλιάσουμε αυτό το σκοτεινό κομμάτι της υπάρξεώς μας, να πούμε ναι, και αυτό είναι κομμάτι μου, και αυτό είναι μέρος μου, και αυτό θέλει θεραπεία, και αυτό πρέπει πιο πολύ να το αγαπήσω το κομμάτι αυτό, ποιο κομμάτι μου, το μη αξιαγάπητο. Αυτό το κομμάτι που δεν το αγαπάω ούτε εγώ ίδιος, πρέπει να το συγχωρήσω, να του δώσω δηλαδή χώρο να υπάρξει μέσα μου κι αυτό. Και σιγά σιγά, όπως λέει ο Γιώργος Πορφύριος, απαλά απαλά, με απαλές κινήσεις, ομαλά ήρεμα, να το φωτίζω. Να το φωτίζω, όχι να το μαστιγώνω, να το φωτίζω λίγο λίγο, σιγά σιγά, να του δίνω συνείδηση, φως Χριστού, να το φέρω σε μια επαφή πιο όμορφη, πιο ωραία. Και έτσι το σκοτάδι να μειώνεται και το φως να προβάλλεται μέσα στην ύπαρξή μου. Βέβαια, όλα αυτά πάντα σε έναν χρόνο μέσα, ο οποίος είναι χρόνος ψυχικός, προσέξτε το. Και ο ψυχικός χρόνος δεν είναι όπως τον ιστορικό χρόνο. Ο ψυχικός θέλει υπομονή. Δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα εύκολα. Θέλει καρτερία. Δεν είναι ιστορικός χρόνος γρήγορος, τάκα τάκα να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Διότι και αυτό υπήρξε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Διάβασαν πολύ δύο βιβλία του Γέροντα Παϊσίου, άλλα δύο, ας πούμε, του Γέροντα Πορφυρίου. Πήρα και ένα κομποσκήνι, πήρα και ένα σκαμνί και ήθελαν να βλέπουν το άχτιστο φως. Και πιο πολύ αυτό που είδανε ήταν το πρόσωπο του ψυχιάτρου. Μετά από λίγο. Έτσι, διότι εκεί μετά, ξέρετε, οι γραμμές είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες μεταξύ του παραλυρήματος και της εμπειρίας θεϊκής. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Μπαίνουν και, και άλλοι παράγοντες μέσα. Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν πολλές φορές στο βιβλίο αυτό, ότι μιλάω για την μετάνοια. Αλλά με την έννοια αυτή, μετάνοια σημαίνει ότι αναγνωρίζω το ποιος είμαι, αναγνωρίζω την αδυναμία μου, αναγνωρίζω ότι έχω όρια, αναγνωρίζω ότι δεν είμαι ολόκληρος, αναγνωρίζω ότι πάντα κάτι λείπει, ακόμη και την πιο αγαθή. Και αυτό αρχίζω σιγά σιγά να το αποδέχομαι, οπότε τι κάνω, αποδέχομαι το Θεό, έτσι, αποδέχομαι το Θεό ως λυτρωτή και σωτήρα μου. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Όσο δε αφορά το κομμάτι της ενοχής πάνω κάτω, είπαμε πώς δημιουργείται, βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές μορφές, ας πούμε, και πάρα πολλές, ας πούμε, διαφορετικές καταστάσεις μέσα από τις οποίες ξυπνάει, γεννιέται και ανθίζει η ενοχή. Αν δούμε τώρα στο φόβο, να ξέρουμε το εξής, το λέω και μέσα στο βιβλίο αυτό, θα το δείτε. Αυτό που λέμε το φόβο είναι ότι αυτός ο οποίος τον ακούτε να λέει ότι φοβάται το Θεό, και μάλιστα το βλέπουμε να τρέμει την κόλαση, να φοβάται ότι θα πάει στην κόλαση και όλα αυτά τα πράγματα, και με μια έτσι αιμονική διάθεση και με μια νευρωτική στάση, να ξέρετε πάντοτε ότι αυτός που λέει ότι φοβάται με αυτόν τον τρόπο τον εντός εισαγωγικών αρρωστημένο, στην πραγματικότητα τι κάνει. Φοβάται τη ζωή. Φοβάται την ίδια τη ζωή. Απλά κάνει αυτό που λέει ο Λακάν, κάνει μετονυμία των λέξεων, μετονομάζει τα πράγματα, δηλαδή αντί να πει ότι φοβάμαι τη ζωή, λέει φοβάμαι το Θεό. Είναι μετονυμία αυτό το πράγμα. Όπως μετονυμία είναι, και έτσι μου έρχεται στο μυαλό πρακτικά, φαντάστε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κάνει καλή διαχείριση του παιδικού του και του εφηβικού του, πιο πολύ του παιδικού του θυμού και της επιθετικότητάς του στα γονεϊκά πρότυπα του πατέρα και της μητέρας. Λοιπόν, και αργότερα στην εφηβεία, ας πούμε, δεν κάνει την καλή διαχείριση και έχει δύο δρόμους αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ποιος είναι, ότι αυτός πάει, ας πούμε, βλέπετε, θα πάει να σπάσει βιτρίνες, θα πάει στα γήπεδα να πετάξει πέτρες, μολότοφ. Αυτός ο ίδιος κάποια στιγμή λέει μετανόησε. Μετανόησε. Χαιρόμαστε όλοι που μετανόησε. Έρθει στην εκκλησία και μετά από ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες κυνηγάει τι, τους αιρετικούς. Δηλαδή, τι έκανε, με τονιμία της επιθετικότητάς του. Δεν τη θεράπευσε, τη μετανόμασε. Δηλαδή, το πάθος του της επιθετικότητας, το πάθος της αθεράπευτης οργής και του θυμού του, αντί να το στρέψει στις βιτρίνες και καθεξής, το στρέφει στους αιρετικούς, στους συνωμότες, στους κακούς ξένους, στους προδότες Έλληνες, στο γείτονά του, δεν ξέρω σε ποιον, τον προδότη της πίστεως και το καθεξής. Αυτό είναι μία μετονυμία της επίθεσης. Αυτό το κάνουμε διαρκώς στη ζωή μας και στην πνευματική μας ζωή. Μετονομάζουμε τα πράγματα. Τους δίνουμε άλλες ονομασίες. Λοιπόν, ο φόβος είναι αυτό το πράγμα. Είναι πρώτα ο φόβος μπροστά στον ίδιο τον εαυτό μου. Γι' αυτό και οι πατέρες πάρα πολύ ορθά, όταν μας μιλάνε για την πορεία προς την θεογνωσία, ξεκινάνε από την αυτογνωσία.
μια γνωριμία με τον εαυτό μου, μετά πάνε στην αδελφογνωσία και τέλος πάνε στη θεογνωσία. Έτσι. Είναι απαραίτητη γνωριμία με τον εαυτό μου. Διότι αν δεν έχω μια γνωριμία εαυτού, εάν δεν έχω εαυτού, εάν δεν έχω πλάσει μια εικόνα εαυτού, όταν θα κάνω οτιδήποτε πνευματικό, θα είναι μέσα, θα ενέχει μέσα το πάθος της παραμόρφωσης, της παραχάραξης. Δηλαδή, όταν πάω να κάνω μια ελεημοσύνη, εάν δεν έχω επαφή με την πραγματικότητα του εαυτού μου, έτσι, την ελεημοσύνη θα τη χρησιμοποιήσω ως εφαλτήριο, ως ένα σκαλοπάτι για να πάω στον παράδεισο. Δηλαδή, στην ουσία, εκμεταλλεύομαι τον άλλο άνθρωπο. Τον εκμεταλλεύομαι, δεν τον αγαπώ. Σε μία σχέση μέσα, εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι ερωτευμένος, μπορεί να λέω ότι αγαπώ. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή δεν έχω σωστή εικόνα εαυτού, να μην αγαπώ, αλλά να χρησιμοποιώ τον άλλο άνθρωπο. Και εγώ να τον ονομάζω αγάπη. Λοιπόν, όλα αυτά και άλλα διάφορα θέματα που πιστεύω θα σας φανούν ενδιαφέροντα, ίσως για να μην σας φανούν βέβαια, γι' αυτό υπάρχει το βιβλίο, εκθέτεται κανείς και κρίνεται άλλωστε, υπάρχουν σε αυτό το τελευταίο βιβλίο και στα υπόλοιπα βέβαια, αλλά μια και αναφερθήκαμε σε αυτό το τελευταίο βιβλίο. Τώρα κάποιος αν θέλει να ρωτήσει κάτι, μπορούμε να κάνουμε έτσι λίγο διάλογο, όπως πάντοτε. Μπορούμε, δεν μπορούμε. Νομίζω πως ναι. Μπορούμε. Ο Λάρης άρχισε εκεί. Λοιπόν, εδώ. Ο συντονιστής. Έχουμε ερώτηση. Ναι. Λίγο πιο δυνατά. Να διευκρινίσει τη διαφορά μεταξύ μετάνοιας και μεταμέλειας. Νομίζω ότι η μετάνοια είναι κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο υπαρξιακό. Είναι κάτι, δηλαδή η μεταμέλεια έχει ένα στοιχείο ηθικό μέσα. Δηλαδή ότι γίνομαι απλά πιο συμβατός με κάποιους εξωτερικούς κανόνες. Με θέλει η οικογένειά μου έτσι, μεταμελούμε και γίνομαι έτσι όπως με θέλει. Ή ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, ή η κοινωνία μου, η μετάνοια δεν έχει να κάνει με μια ας πούμε, πώς να το πούμε, με μια ηθική απλώς μεταστροφή μου, δηλαδή ταυτοποιούμε πλέον απέναντι σε ένα κανόνα και σε ένα νόμο όπως με θέλει. Η μετάνοια έχει να κάνει με μια αναγνώριση του εαυτού μου, των ορίων μου, της πραγματικότητάς μου. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Στην ηθική, ας πούμε, η αγάπη, η έννοια της αγάπης, είναι μια ανώτερη αξία, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να ανέβουμε πιο ψυχικά, συναισθηματικά και νοητικά σε ανώτερο στάδιο και βέβαια στη συνοχή μιας κοινωνίας. Πολύ καλό. Αλλά η αγάπη υπαρξιακά, οντολογικά, είναι άλλο πράγμα. Τι είναι? Είναι ο τρόπος του να υπάρχω. Δηλαδή, αν δεν αγαπώ, δεν μπορώ να υπάρξω. Αυτό είναι οντολογία. Δηλαδή, δεν αγαπώ επειδή το λέει κάποιος νόμος, έστω και θεϊκός, δεν έχει σημασία. Αγαπώ διότι έξω από την αγάπη δεν υπάρχω, δεν μπορώ. Δεν ολοκληρώνομαι σαν άνθρωπος. Δεν υπάρχω. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω αν το μεταφέρω σωστά. Έτσι. Δηλαδή, βλέπω ότι το μίσος, η κακία με φθείρει. Εμένα προσωπικά με φθείρει, μου κάνει κακό. Άσχετα τι λένε οι κανόνες. Μπορεί οι κανόνες να λένε ότι είναι πολύ ωραίο αυτό. Εγώ το ξεχνάω αυτό το κομμάτι. Αλλά εμένα με φθείρει προσωπικά αυτό το πράγμα. Το να μην συγχωρώ. Το να κουβαλώ τα σακιά του μίσους. Το να κουβαλώ τις μνήμες τραυμάτων. Έτσι. Άρα λοιπόν μέσα μου μετανοώ και έρχομαι στη συγγνώμη και στη συγχώρεση διότι αυτό με ολοκληρώνει. Αυτό είναι υπαρξιακό, είναι οντολογικό, είναι πέρα από ηθική. Έχει να κάνει με την ανθρωπολογία του. Ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιες είναι οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου για να ζήσει. Έτσι. Μπορούμε να πούμε και ένα παράδειγμα εδώ, ο πατέρα Χαράλαμπα. Για τη μεταμέλεια και τη μετάνοια. Είναι νομίζω το κλασικό παράδειγμα ο Ιούδας. Ο οποίος μεταμελήθηκε. Αλλά ουδέποτε μετανόησε. Ενώ ο Πέτρος αρχίσε να ένιωσε τη μετάνοια. Παρόλο που αρνήθηκε τον Χριστό. Ναι. Και οι δύο προδότες πόσο διαφορετικά στη μία περίπτωση είχαμε μετάνοια, στην άλλη όχι. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν θα είναι με βάση αυτά που είπατε τώρα, αλλά εγώ, σαν να έχουμε δικές μου ανάγκες και έχω φτάσει τη μεταμόρφωση, δεν ξέρω αν φαίνεται στα μάτια μου, αλλά από όταν γεννήθηκα, είχα αποδεχτεί την κατάστασή μου.
και όταν χειροτέρευε και χειροτέρευε θα ανέβει. Ο Θεός μου δώρησε τον νεφρό. Αυτό το αποδέχτηκα, γιατί είναι πολύ δύσκολο σε μια λίστα ξαφνικά να βρεθείς, θα πάρεις ένα μόρφωμα. Άρα κάτι, πες το Θεό, πες το όπως θες. Εγώ πιστεύω στο Θεό, έτσι. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν σε διάφορα ονόματα, έτσι δεν είναι, να λέμε την αλήθεια τώρα, έτσι. Υπάρχουν διάφορες θρησκείες που όλα είναι ο Θεός, έτσι. Φαίνεται κάτι επάνω μου που κυκλοφορώντας έξω νιώθω ότι δεν με πλησιάζουν οι άλλοι. Ενώ εγώ έχω αποδειχθεί την κατάστασή μου, δεν έρχονται κοντά μου να μου μιλήσουν. Ενώ εγώ τους μιλάω, τους λέω γεια σας, καλημέρα, όταν περπατάω, τι κάνετε και όλα αυτά. Μπορεί να φανεί δηλαδή στον άνθρωπο κάτι, ότι δεν έχει αποδειχθεί κάτι, νιώθει κάτι, κάτι άσχημο. Ναι. Πώς το όνομα, ας πούμε? Μαρία. Αυτή η Μαρία τώρα είναι πολύ έτσι προσωπική ερώτηση, η οποία μπορούμε να την απαντήσουμε κατ' ιδία αν κουβεντιάζαμε και να μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα περισσότερο παρά έτσι δημόσια τοποθέτηση. Είναι πιο πολύ προσωπικό αυτό. Σας είπα, δεν ξέρω. Ναι, πιο πολύ προσωπικό και θα μπορούμε να κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα. Και με χαρά να σας ακούσω, αλλά αν το θέσουμε γενικά τώρα το θέμα, γενικά. Σίγουρα όταν εγώ ο ίδιος δεν έχω αποδεκτεί τον εαυτό μου, στο ποσοστό που εγώ αρνούμαι τον εαυτό μου, αυτό βέβαια το εκπέμπω και εξωτερικά, αυτό είναι σίγουρο. Και δεν μπορούν οι πράξεις μου να έχουν μέσα μία επιτυχία ή μία αποδείξη, όταν εγώ ο ίδιος υποσκάπτω και δημιουργώ, ας πούμε, προβλήματα στις πράξεις μου. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, έχω προδικάσει την αποτυχία μου. Αλλά το βασικό είναι να καταλάβουμε ότι δεν φτάνει μόνο αυτή η δουλειά της αποδοχής να γίνει σε ένα επίπεδο συνειδητό, πρέπει να γίνει σε ένα κομμάτι ασυνείδητο, διότι το 70% των κινήσεών μας είναι σκοτάδι από μέσα, βαθύ. Βαθύ, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να πω «Α, ωραία, αποδέχομαι τον εαυτό μου», είναι και αν μέσα μου έχει γίνει αυτό. Πολύ βαθύτερα μέσα μου αν έχει γίνει, έτσι. Διότι στο ποσοστό που τον έχω αποδεχθεί και έχω συμφιλειωθεί, με ενοχλούν και λιγότερο οι εξωτερικές επικρίσεις, πρέπει να ξέρεις. Δηλαδή, όταν εγώ έχω μία εικόνα εαυτού και έχω συμφιλειωθεί με την πραγματικότητά μου, τότε και εξωτερικά δεν πληγώνομαι τόσο εύκολα. Ας πούμε, οι άγιοι της Εκκλησίας που τους βλέπεις, ας πούμε, να τους λένε είσαι πόρνος, είσαι μοιχός, είσαι έτσι αλλιώς, και αυτοί βλέπουν να μην αντιδρούν. Δεν αντιδρούν επειδή είναι ανόητοι ή βλάκες, αλλά επειδή έχουν μία τέτοια ισχυρή εντός εισαγωγικών εικόνα εαυτού, δηλαδή ξέρουν τόσο καλά τον εαυτό τους που δεν τους απασχολεί το τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Δεν γκρέμονται στη γνώμη του άλλου. Δεν διαμορφώνουν εικόνα εαυτού από τη γνώμη του άλλου. Αλλά από μέσα τους προς τα έξω. Εντάξει, εμείς τόσα χρόνια στην ελληνική κοινωνία διαμορφώνουμε εικόνα εαυτού από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη η εξωτερική. Έτσι. Σημαντικό λοιπόν είναι να έρθουμε σε μία επαφή με το βαθύτερο εαυτό μας. Αυτό ακριβώς έφερε και ο Χριστός. Έτσι, ο Ευαγγελικός λόγος είναι αυτός. Θέτει τον άνθρωπο μπροστά στον ίδιο του τον εαυτό. Τον βάζει μπροστά στη δική του ευθύνη. Τώρα σίγουρα ότι υπάρχει ρατσισμός στην κοινωνία μας, το ξέρουμε. Ότι υπάρχει σίγουρα μία φοβία στο διαφορετικό, το ξέρουμε αυτό. Αυτό τα γνωρίζουμε. Δεν έχουμε πλέον την όρη, δεν έχουμε ακόμη την οριμότητα. Και αυτό που πολλές φορές λέγαμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχει, δηλαδή ότι αποδεχόμαστε, δεν είναι αποδοχή, λυπόμασταν. Λυπόμασταν. Άλλο η αποδοχή και άλλο η λύπηση του άλλου. Δηλαδή, αν κάποιος με ιδιαίτερες ανάγκες, ας πούμε, ένας ανάπηρος άνθρωπος, πιο πολύ η ελληνική κοινωνία και η κοινωνία τον λυπόταν ως κακομοίρη παρά τον αποδεχόταν ως ίσο μέλος της. Έτσι. Αυτά είναι λίγο. Γιατί καμιά φορά λέμε, μα η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί αν πραγματικά τον αποδεχόμαστε, δεν θα πάρει κέρα μόνο πάνω στους αναπήρους τα τέτοια. Έτσι. Γιατί το έχω συζητήσει και με άλλα άτομα. Βγαίνει λοιπόν έξω να δει τον πολιτισμό μας. Και είναι αυτό που αποδεκόμαστε, που σημαίνει ότι τον βάζω με ισότητα στη ζωή μου, έτσι. Και πολλές φορές εμένα μου λένε, ας πούμε, και σαν παπά μου λένε, ξέρεις, η Ελλάδα, η χώρα της θεολογίας, των αντάλλων. Ναι, πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο, να περιμένεις να δεις πώς αντιμετωπίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο, να καταλάβεις πόσο θεολογική χώρα είμαστε και πόσο θρησκευτική είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε.